αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. 5 προτάσεις για την αξιοποίηση 900.000 κλειστών ακινήτων που μπορεί να αναχαιτήσει την έκρηξη. Αυτές οι προτάσεις μπορούν να αναχαιτήσουν την έκρηξη στις τιμές των ενοικίων. Αυτές τις προτάσεις καταθέτει το πανελλαδικό κτηματομεσητικό δίκτυο ή Real Estate. Σύμφωνα με στοιχεία του δικτύου, μάλιστα, στην Ελλάδα η αύξηση των ενοικίων από το 18 μέχρι το 22 κυμάνθηκε από 37% έως 42%. Μάλιστα, στην Πάτρα, αν είδα καλά, φτάνει η αύξηση στο 50%. Ο κύριος Εμιστοκλής Μπάκας είναι μαζί μας να μας εξηγήσει λίγο τι ακριβώς περιμένουμε και τι προτάσεις είναι αυτές. Είναι πρόεδρος του Real Estate. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε να δούμε τώρα αυτές οι προτάσεις σε τι αφορούν. Για 900.000 ακίνητα είδα στη δική σας ανάρτηση. Κύριε Θεοδόση, σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, έχουμε 900.000 ακίνητα τα οποία είναι κλειστά. Από το 15% του συνόλου των οικιστικών ακινήτων. Εμείς αυτό που αναφέρουμε είναι ότι πλέον πρέπει αυτά τα ακίνητα να αξιοποιηθούν. Δεν γνωρίζουν πόσα ακίνητα αυτή τη στιγμή όμως είναι, κύριε Θεοδόση, τα οποία είναι κατοικήσιμα και ποια είναι μη κατοικήσιμα. Δηλαδή, σε ποιον ανήκουν όμως αυτά τα ακίνητα, για να καταλάβουμε, σε ποιον ανήκουν αυτά τα ακίνητα? Λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό, κύριε Θεοδόση, ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Κάποια άλλα ακίνητα έχουν επέλθει στο ελληνικό δημόσιο ως ακίνητα τα οποία ήταν αγνώστη ιδιοκτησία από το εθνικό κτηματολόγιο. Και παράλληλα, υπάρχουν και ακίνητα τα οποία ανήκουν σε διάφορους φορείς του ελληνικού δημοσίου, οργανισμούς, αλλά και ιδιώτες. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι στην Αθήνα έχουμε περίπου το 31% των 900.000 ακίνητων, δηλαδή μιλάμε για 180 με 200.000 σπίτια. Στον Πειραιά περίπου 180.000 σπίτια και στην Θεσσαλονίκη περίπου στις 150 με 160.000 σπίτια. Δηλαδή, κατανοείτε γιατί μεγάλο απόθεμα ακινήτων μιλάμε τη στιγμή που ο κόσμος ψάχνει να βρει σπίτια και σπίτια δεν βρίσκει. Και στην Πάτρα αυτή τη στιγμή, μην θεωρείτε ότι το απόθεμα είναι μικρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν το απόθεμα στην Πάτρα είναι μόλις 2-3%, συζητάμε για 5 ή ακόμα και 6.000 σπίτια. Απίστευτο. Τα οποία θα μπορούσαν να ενοικιαστούν, να εισπράττει και το δημόσιο ένα χαμηλό αντίτιμο, από ό,τι καταλαβαίνω από τις προτάσεις σας. Κύριε Θεοδόση, εμείς λέμε το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν εισπράττουν χρήματα ούτε ο ιδιοκτήτης που έχει το σπίτι κλειστό, ούτε το ελληνικό δημόσιο. Και λέμε, για ποιο λόγο συγκεκριμένα ακίνητα τα οποία είναι κλειστά, αν συγκεκριμένα σπίτια είναι κατοικήσιμα, να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή έκπτωση του φόρου ακόμα και 50% από το εισόδημα του ενοικίου του συγκεκριμένου ακινήτου, έτσι ώστε το συγκεκριμένο ακίνητο να βγει στην αγορά. Η Ισπανία, σε παρόμοιες περιπτώσεις, δίνει εκπτώσεις ακόμα και 70% εάν πρόκειται για νέο άνθρωπο από 18 και 35 ετών. Παράλληλα, δεν κατανοούμε για ποιο λόγο δεν μπούμε σε δικασία να αξιοποιήσουμε τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Βλέπουμε ακίνητα τα οποία είναι εγκαταλειμμένα, ακίνητα τα οποία χρήζουν ολικής ανακαίνησης. Αυτά τα ακίνητα μπορούσαν να δοθούν αυτή τη στιγμή σε κάποιες εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ή ακόμα και σε κατασκευαστές, χωρίς να μισθωθούν, δηλαδή χωρίς αντίτιμο, αλλά με την υποχρέωση αυτά τα ακίνητα να ανακαινιστούν πλήρως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ελληνικού δημοσίου, διπλά τζάμια, ενεργειακή αναβάθμιση. Και παράλληλα αυτά τα κίνητα να δοθούν στον κόσμο με φθηνό ενίκιο. Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Θεοδόση, ούτε το ελληνικό δημόσιο μπαίνει σε διαδικασία να δαπανίσει χρήματα από τον κρατικό κουρβανά, είτε αλλιώς από την δημοτική αρχή. Αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι θα αυξάνεται η αξία των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου και παράλληλα θα παράγουμε και κοινωνικές κατοικίες στον κόσμο. Γενικά, κύριε Θεοδόση, είμαστε μια χώρα η οποία μένουμε στις διαπιστώσεις. Έχουμε μέτρα που υιοθετούνται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολύ σύντομα, κύριε Μπάκα, στην Πάτρα, για παράδειγμα, το ενίκιο για τους φοιτητές, για τα παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά, έτσι, φαντάζομαι θα υποχωρούσε αρκετά. Δεν θα έχει τόσο μεγάλη πίεση, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, έτσι δεν είναι? Κύριε Θεοδόση, θα υποχωρούσαν τα ενίκια και για τους φοιτητές, αλλά και για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ λυπηρό τη δεδομένη χρονική στιγμή 7 στους 10 νέους να μένουν μαζί με τους γονείς στο παιδικό τους δωμάτιο. Ξέρετε, αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Τι σημαίνει την ψυχολογία ενός νέου ανθρώπου, τι σημαίνει την υπογεννητικότητα της χώρας μας. Και γενικά, μην ξεχνάμε ότι η στέγη δεν είναι μόνο ότι καλύπτω τη δική μου στεγαστική ανάγκη. Είναι ο χώρος δημιουργίας ονείρων, είναι βέβαια, ο χώρος όπου ο κόσμος βρίσκεται και κάνει οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το ξεχνάμε. Και βοηθάει και στο δημογραφικό που είχαμε ολόκληρο θέμα και ανάλυση με τον καθηγητή πριν από λίγο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπάκα, για την συμβολή. Καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.